Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, σήμερα γινόμαστε η φωνή των νεκρών αθώων θυμάτων. Δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Αυτό το έγκλημα δεν πρέπει να παραγραφεί, δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί. Βροντοφωνάζουμε ότι η ζωή μας δεν κοστολογείται, δεν είμαστε αναλώσιμοι. Αγωνιζόμαστε για να κερδίσει ξανά η ζωή, να γεννηθεί ξανά η ελπίδα. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, δεν ήταν ούτε η κακιά η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, ούτε η κατάρα των τεμπών. Διαχρονικά το κράτος αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει τις ανάγκες και την προστασία του λαού ως κόστος που πρέπει να παραμερίζεται για τη βλάφτητη κερδοφορία του κεφαλαίου και τις λεγόμενες αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Η πολιτική της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει τις σιδηροδρομικές μεταφορές ως πεδίο κερδοφορίας. Και αυτό σημαίνει αυτόματα ότι η ασφάλεια των επιβατών μετατρέπεται σε κόστος που πρέπει να παραμερίζεται για τη βλάπτει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τις λεγόμενες αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία είναι συνένοχοι για το έγκλημα. Τα κέρδη τους, τα κρατικά πλεονάσματα, είναι ουσιαστικά οι δικές μας θυσίες, οι δικές μας ζωές. Και πριν βιαστούν κάποιοι να μας μιλήσουν για απόκληση της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπου οι σιδηρόδρομοι είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένοι, να τους θυμίσουμε ότι μόνο για το 2021 στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφηκαν 1.389 σημαντικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα με συνολικά 636 νεκρούς και 513 τραυματίες, εκ των οποίων τα 97 αφορούσαν συγκρούσεις τρένων. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, το έγκλημα στα Τέμπη δεν είναι κάποια εξαίρεση στον κανόνα. Ακριβώς αυτές τις πολιτικές υλοποιούν όλες οι κυβερνήσεις και οι τοπικές διοικήσεις στο δημόσιο. Το μαρτυρούν δυστυχώς οι 64 νεκροί εργάτες στους Δήμους τα τελευταία μόλις 8 χρόνια, οι εκατοντάδες ακατεμένοι, οι επαγγελματικές ασθένειες που θερίζουν και δεν αναγνωρίζονται από το κράτος. Είμαστε εργαζόμενοι, όχι όπως μας αποκαλούν ωφελούμενοι λες και μας κάνουν χάρη, του προγράμματος προεργασίας για 10.000 άνεργους νέους ηλικίας ως 29 ετών της περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλιστική μας ικανότητα, με τις άδειες, με τις αργίες και με το δώρο Χριστουγέννου και Πάσχα. Ο Σύλλογος Γυναικών Κυλκίης χαιρετίζει τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση. Είμαστε σήμερα εδώ για να βροντοφωνάξουμε ότι δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των παιδιών μας να ζήσουν τη ζωή που ονειρεύονται, τη ζωή που τους αξίζει. Πιάνουμε το νήμα από τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις της προηγούμενης εβδομάδας που σηματοδότησαν τη λαϊκή απέτηση να μην ξεχαστεί το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και να επιβάλλουμε να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι γι' αυτό. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε το θυμό και την αγανάκτησή μας σε οργανωμένη δύναμη για να ξεμπροστιάσουμε τους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος τους και όλες τις κυβερνήσεις που στηρίζουν την πολιτική που λογαριάζει ως κόστος την ασφάλεια και την προστασία της ζωής μας. Με το συλλογικό αγώνα μας απαιτούμε να πληρώσουν και να τιμωρηθούν όλοι οι μηχανοδηγοί του τρένου της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρέτησαν πιστά την απελευθέρωση των μεταφορών. Αυτοί προχώρησαν στην κατάτμιση του ΟΣΕ, χαρίζοντας τους ομίλους εκατομμύρια κάθε χρόνο μέχρι σήμερα. Αυτοί ευθύνονται για την τραγική υποχρηματοδότηση στις υποδομές, την απουσία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, τη θεσμοθέτηση της 9ήμερης συνεχόμενης δουλειάς για τους σιδηροδρομικούς, τις χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στα τρένα, μέχρι και την κάλυψη θέσεων σταθμαρχών με μπλοκάκι. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα που θάβει τις ζωές μας και τον μέλλον των παιδιών μας κάτω από τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι η ίδια βαρβαρότητα που διαιωνίζει σήμερα τη γυναική ανισοτιμία στο έδαφος της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης και τσακίζει τα δικαιώματά μας στην εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο. Με τα μεγαλύτερα απεργιακά συλλαλητήρια των τελευταίων πολλών χρόνων. Οι συγκλονιστικές, οι μεγαλειώδεις απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι δεκάδες κινητοποιήσεις όλες τις προηγούμενες μέρες από εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές,
όπως και στην πόλη μας, μας γεμίζουν ελπίδα αποφασιστικότητα. Γιατί έκαναν αυτό που έλεγαν. Έγιναν η φωνή των θυμάτων που θυσιάστηκαν για τα κέρδη των λίγων, η φωνή που ζητά δικαίωση για το έγκλημα στα Τέμπη. Αυτές οι φωνές εξασφάλισαν να μην περάσει η άθλια προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπλύνει τις αμαρτίες της δικές της και όλων των άλλων κυβερνήσεων, της Hellenic Train του ΟΣΕ. Οι φθηνές απαράδεκτες δικαιολογίες για ατομικά λάθη, τα ψεύτικα λόγια παρηγοριάς, οι υποκριτικές παρετήσεις δεν έπεισαν κανέναν. Συνεχίζουμε και σήμερα αυτόν τον αγώνα, πιο πολύ, πιο δυνατή, πιο αποφασισμένη. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα με βάση την εποχή μας, καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Βάζουμε στο στόχαστρο τους πραγματικούς ενόχους, το κράτος των λίγων που είναι γρήγορο και αποτελεσματικό για να πληστηριάζει τα σπίτια του φτωχού λαού ή για να καταστέλει με βία τις δίκαιες κινητοποιήσεις των εργαζομένων ή για να ταΐζει με δισεκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους που μοιράζει δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης σε κολοσσούς για να μεγαλώνουν τα κέρδη τους, αλλά δεν έδωσαν φράγκο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβατών στον ΟΣΕ στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό το κράτος επιδεικτικά αγνοεί τις αγωνιώδεις και τραγικά προφητικές καταγγελίες συνδικαλιστών και σωματείων. Βγάζει παράνομες καταχρηστικές τις απεργίες που βετούν μέτρα ασφάλειας του επιβατικού κοινού, προσλήψεις, εκπαίδευση, μέτρα για την αντιμετώπιση του ανθρώπινου λάθους. Την πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίζει στη σχέση κόστος-όφελος, όπου κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος τα κέρδη των πολυεθνικών. Αυτή η πολιτική είναι που κρατάει υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία Κυλικής και Οικουμένησας. Αυτή η πολιτική ήταν η βάση για να σκάσει ο καυστήρας στο σχολείο στις Σέρες και να σκοτωθεί ένα μικρό παιδί. Το κέρδος που είναι αιτία για τα πλωτά φέρετρα του Δίστος και του Σάμινα, για το πολύ νεκρό έγκλημα για τους μαθητές στα Τέμπη, για τις πυρκαγιές στην Ηλία και στη Βόρεια Εύβοια, τις πλημμύρες στη Μάνδρα, την εκατόμβη νεκρών στο Μάτι, για τα εκατοντάδες εργοδοτικά ατυχήματα στα κρεματόρια των χώρων δουλειάς. Το κέρδος είναι η αιτία που επιχειρηματικοί όμιλοι αδυνατίζουν την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας. Το κέρδος είναι η αιτία που η πανδημία έγινε ευκαιρία για λίγους. Το κέρδος είναι η αιτία που στο όνομά του οι εργοδότες έχουν καταρρίψει τα στοιχειώδη μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, όπως προχθές στο λατομείο Καβάλας, όπου ο εργάτης γκρεμοτσακίστηκε από ύψος 150 μέτρων. Ακόμα